Το είχαμε όμως το μέλλον, εδώ έχουμε και το παρελθόν. 2-16 κύριε Μάλιαρη, δεν είναι ο χρόνος, είναι η αντοχή και ο παραθώνιος, δεν είναι μόνο προπόνηση, είναι και στο μυαλό. Επειδή όπως είπα και εγώ έχω ένα παιδί στο Βάδι που έκανε και 20 χιλιόμετρα, έχει πανελλήνιο ρεκόρ στα 10 χιλιόμετρα, είναι στο μυαλό, δεν είναι μόνο η προπόνηση, η αντοχή είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα και ευτυχώς που βγάλαμε. Γιατί στο μέλλον δεν έχουμε κάποιους, αλλά στο παρελθόν έχουμε πολλούς και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Μάλιαρης. Κύριε Μάλιαρη, θέλω να μας πείτε τώρα, σαν πατέρας αλλά και σαν αθλητής, τι προτείνετε στα παιδιά, πώς να έρθουν στην αντοχή, γιατί όπως βλέπετε υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το έχετε διακρίνει κι εσείς. Και θέλουμε αυτό να το ενισχύσουμε και να φέρουμε νέα παιδιά, όχι στο Μικοντό, όχι στο Μήκος, αλλά στην αντοχή. Ποια είναι η συμβουλή σας, εσάς, σαν καλός αθλητής, σαν καλός πρωταθλητής, αλλά και σαν έμπειρος Ρωμαίας. Να χαιρετίσω πρώτα απ' όλα τους αγώνες και όλους όσους συμμετέχουν και όσους οργανώνουν και τον κόσμο που έρχεται και μας βλέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα για θέματα, όπως είπες φίλε μου, αντοχής είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολλά χρόνια. Οι ευκαιρίες είναι πάρα πολύ λίγες για τους αθλητές, γιατί ένας μαραθωνοδρόμος μπορεί να κάνει το πολύ δύο με πολύ μεγάλη δυσκολία τρίτο μαραθώνιο μέσα στην χρονιά. Σε αντίθεση με μικρές αποστάσεις όπου μπορεί να έχεις δυνατότητα να τρέξεις πολλούς αγώνες και να φανεί η προπόνησή σου, το ταλέντο σου, η επιδόση, η αντοχή σου και το ταλέντο σου. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο θέλει τουλάχιστον 7 με 10 χρόνια προετοιμασία για να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Καλό είναι βέβαια να ξεκινήσει ένα παιδί το οποίο ενδιαφέρεται από τα 17-18. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι να μην καεί, που λέμε, δηλαδή να μην κάνει πολλά χιλιόμετρα και πολλή προπόνηση να φορτωθεί ενώ ακόμη στην εφηβεία. Ενώ πρέπει λοιπόν να έχει μπει από την εφηβεία στον πρωταθλητισμό, δεν πρέπει να έχει πιεστεί και καεί σταδιακά, να πάει σταδιακά ακριβώς, πολύ σωστά, ώστε να φτάσει στα 22-23 να μπορεί να έχει πλέον πολύ μεγάλες επιδόσεις διεθνούς επίπεδου, εφόσον έχει ακολουθήσει τη σωστή μεθοδολογία με προπονητική, με διατροφή, με σωστή ψυχολογία κτλ. Είναι πολύ παραγωγικό. Όσο μεγαλύνουν οι αποστάσεις, τόσο πιο πνευματικό είναι το αγώνισμα ή το άθλημα, όπως είπε, οι αποστάσεις. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που έχουμε τώρα πρόσφατα από το Σεπτέμβριο είναι δύο τεράστιες επιτυχίες του Βάδιν, που και αυτό είναι αντοχής άθλημα με 20 χιλιόμετρα και μετά με πρώτα με 35 και μετά με 20 νίκη της Αντιγόνης της Βιλιώτη και με τον φίλο και φοβερό προπονητή με Βαλιώτη Κεφαλόπουλο, όπου έδειξε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες της Ελλάδας. Εάν υπάρχει σοβαριότητα, αν υπάρχει υπερτινότητα, αν υπάρχει σκληρή προπόνηση και αν κάποιος το αγαπάει και ξέρει πώς να στοχεύει προς τα ψηλά. Και τότε οι επιτυχίες είναι δεδομένες και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά ταλέντα, τα οποία δυστυχώς έχω δει και στη δική μου γενιά και την προηγούμενη και όλες τις επόμενες που παρακολουθώ και πλέον σαν βετεράνος αθλητής, εφόσον έχω παρατήσει τον υψηλό πρωταθλητισμό, βλέπω ότι χάνονται πολλά παιδιά τα οποία είναι κρίμα να χάνονται, γιατί έχουν πολύ μεγάλα ταλέντα, πολύ μεγαλύτερα συνήθως ακόμη και από το εξωτερικό. Πολλοί Έλληνες αθλητές έχουν κοντά σε επιδόσεις έγχρωμων δομέων. Αυτά. Άρα κρατάμε με λίγα λόγια αυτό που μας είπες. Αγάπη, μεράκι και σκληρή δουλειά. Κύριε Μάλιαρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα τρεμό χειροκρότημα. Γιώργος Μάλιαρης.